Τα ντόπια αγροτικά προϊόντα αποτελούν πόλο έλξης για τον ποιοτικό τουρισμό λόγω της πολύ καλής ποιότητάς τους. Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες σε ξενοδοχείο στον Πλατανιά Χανίων. Η Κρήτη έχει ένα φοβερό κλίμα που την ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα νησιά της Μεσογείου, με πάρα πολύ υψηλή ηλιοφάνεια, με πάρα πολύ γόνιμα εδάφη και πάρα πολύ ισχυρό ανάγλυφο που κάνουν και το ελαιόλαδο να έχει συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως και τα κυπευτικά. Η ομιλία θα επικεντρωθεί όχι μόνο στα γευστικά χαρακτηριστικά που έχει, ας πούμε, η ντομάτα η χανιώτικη, αλλά και στη μεγάλη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά και αντικαρκυνικές ουσίες που έχει σε σχέση με την ντομάτα από άλλες περιοχές της Βορείου Ευρώπης, ας πούμε. Το πρόβλημα για την Ελλάδα το ξέρετε ποιο είναι. Πρέπει να έχουμε παραγωγή δικό μας προϊόντων, πρωτογενή, η οποία θα συνδυαστούν και με τον τριτογενή τομέα και τον τουρισμό, για να μπορέσει η χώρα να βρει κάποιο πάτημα, το δρόμο. Δεν γίνεται δηλαδή να εισάγουμε λεμόνια και κρεμμύδια από το εξωτερικό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να δουλέψουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Επίσης, όπως τονίστηκε, θα ήταν πολύ θετικό το 2016 να ανακηρυχθεί έτος γαστρονομίας για την Κρήτη και παράλληλα να δημιουργηθεί ένα γαστρονομικό φεστιβάλ, έτσι ώστε να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό τουριστών με σημαία τα προϊόντα μας. Γεύσεις απίστευτες, προϊόντα απίστευτα, που δεν μπορούν να βρεθούν πουθενά αλλού στον κόσμο. Μόνο όσοι έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό μπορούν να δουν ότι δεν υπάρχει καλή ποιότητα κυπευτικών ντόπιων προϊόντων. Σε εμάς εδώ πέρα είναι καινοτόμο εργαλείο αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, εάν χρησιμοποιούμε τα ντόπια υλικά και αναδείξουμε την τοπική κουζίνα. Είναι πρωταρχικό μας μέλημα και καθήκον αυτό. Διότι το 44% των επισκεπτών έχει αποδειχτεί αυτό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ότι επισκέπτεται ένα χώρο για γαστρονομικούς λόγους. Και είναι πολύ σημαντικό να το δει, να γνωρίσει, να γευτεί τα προϊόντα του τόπου μας. Το αεροδρόμιο των Χανίων συγκεκριμένα, έως τώρα φετινές αφήξεις αλλοδαπών τουριστών, κινούνται σε σταθερά επίπεδα, στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Και αυτό διότι ενώ η πλειοψηφία των κύριων εθνικοτήτων έχουν αυξητικές τάσεις, οι Νορβηγοί και οι Φιλανδοί, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ποσοστό επί των συνολικών αφήξεων, σημειώνουν σημαντικές μειώσεις. Στο πλαίσιο της ημερίδας με τίτλο «Τουρισμός και πρωτογενής τομέας» παρουσιάστηκε έρευνα που αποδεικνύει το ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών για την κρητική γαστρονομία. Όμως τονίστηκε πως και οι επιχειρηματίες του τουρισμού πρέπει να την προωθήσουν. Ήλιος και θάλασσα είναι καλοί, δεν αρκούν πλέον. Πρέπει λοιπόν μέσα να μπει κομμάτι που αφορά τον πολιτισμό μας, τα προϊόντα μας, την κουλτούρα μας ακόμα και θέματα διατροφής, προκειμένου αυτό να μας διαφοροποιήσει και να μας αναδείξει επιπρόσθετα στοιχεία ως προορισμό για τόσους χιλιάδες εκατομμύρια επισκέπτες από τον κόσμο ολόκληρο. Ένα άλλο θέμα που παρουσιάστηκε ήταν το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Πλατανιά και οι ευκαιρίες που δίνει. Ήδη συμβάλλει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο αυτό που μου λέτε, στον τουρισμό. Διότι έχουμε και ένα από τα προγράμματα που έχει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο αναφέρεται στον τουρισμό. Και κατά συνέπεια και εδώ στην περιοχή σας, που είναι οπωσδήποτε τουριστική περιοχή, νομίζω ότι μια συνεργασία του ΕΑΠ μαζί με τους τοπικούς τέλος πάντων άρχοντες εδώ θα είναι νομίζω προς όφελος και των δύο. Την ημερίδα διοργάνωσε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το ΜΑΙΧ και το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με τον Δήμο Πλατανιά.